ξεκινώντας, λέω ένα σχόλιο σχετικά με την αντιπαράθεση που άνοιξε προχτές, σχετικά με το ποιοι πρέπει να κληθούν στην ακρόαση των φορέων. Η κυβέρνηση θεωρούσε πιο σημαντικό να καλέσει το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων και να αποκλείσει φοιτητές και εργαζόμενους από τη συζήτηση. Εκτός του ότι είναι αποκαλυπτικό το στοιχείο αυτό σχετικά με το ποιους πραγματικά έρχεται να εξυπηρετήσει αυτό το νομοσχέδιο, φαίνεται και μια προσπάθεια να κρυφτεί ο ελέφαντας στο δωμάτιο, δηλαδή να κρυφτεί το γεγονός ότι χιλιάδες φοιτητές, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια, εδώ και 8 εβδομάδες δίνουν ένα σημαντικό αγώνα ενάντια σε αυτό το βαθιά αντιδραστικό νομοσχέδιο. Μάταια, η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί. Η πλειοψηφία του λαού έχει απορρίψει τα σχέδια της κυβέρνησης. Οι χιλιάδες εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις δυσκολίες με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά οι φοιτητές και οι γονείς τους, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σε πανεπιστήμια όπου οι προϋπολογισμοί συνήθως φτάνουν για να καλυφθούν μόνο ανελαστικές δαπάνες, όπου οι υποδομές δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες διδασκαλίας και έρευνας, όπου τα κτίρια είναι συχνά γερασμένα και επισφαλή. Εμείς βρισκόμαστε σε αδιέξοδο όταν οι γονείς μας εξομολογούνται ότι δεν μπορούν να στείλουν τα παιδιά στις σχολές τους γιατί δεν βρίσκουν δωμάτια σε εστία. Η διαχρονική πολιτική ενίσχυσης της ιδιωτικο-οικονομικής λειτουργίας των πανεπιστημίων έχει οδηγήσει στη συνεχώς μειούμενη κρατική χρηματοδότηση, καθώς επίσης και στο πάγωμα των μόνιμων προσλήψεων. Η κρατική χρηματοδότηση έχει μειωθεί δραματικά την τελευταία 15 ετία, ενώ η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των πανεπιστημίων αποδεδειγμένα θα οδηγήσει σε επιπλέον περιορισμό της κρατικής χρηματοδότησης, των δωρεάν παροχών για τους φοιτητές και στην αναζήτηση εσόδων μέσω επιχειρηματικής δραστηριότητας και ανταποδοτικής λειτουργίας. Ρωτάμε, αναβαθμίστηκαν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα από την ενίσχυση της ιδιωτικο-οικονομικής λειτουργίας τους? Πού πηγαίνουν τα εκατομμύρια ευρώ που συσσωρεύονται στους ΕΛΚΕ, τα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από τη λειτουργία των ΚΕΔΙΒΙΜ, από τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών και τα τελευταία χρόνια και των προπτυχιακών? Μάλιστα, το νομοσχέδιο προβλέπει και άλλη μείωση τους μέρους της κρατικής χρηματοδότησης που γίνεται μέσω αντικειμενικών κριτηρίων, δηλαδή παραδείγματος χάρη τον αριθμό των φοιτητών κατά 10%, ενώ δεν απαγορεύεται πουθενά η χρηματοδότηση των ιδιωτικών από το κράτος. Τα πανεπιστήμια στενάζουν από την υποστελέχωση, οι γραμματείες, οι βιβλιοθήκες, οι διευθύνσεις σπουδών και φοιτητικής μέρημνας, οι τεχνικές υπηρεσίες, οι πανεπιστημιακές κλινικές, μια σειρά από υποστηρικτικές υπηρεσίες είναι απογυμνωμένες από προσωπικό. Η λύση που έχουν επιλέξει οι κυβερνήσεις, δεδομένου ότι έχουν να γίνουν μαζικές προσλήψεις από το 2006, είναι οι ελαστικές σχέσεις εργασίας. Σε πολλά πανεπιστήμια, οι εργαζόμενοι με τέτοιες σχέσεις εργασίας ξεπερνούν σε αριθμό τους μόνιμους και τους αορίους του χρόνου. Παράλληλα, αυτές οι εργασιακές σχέσεις γίνονται όλο και χειρότερες. Συχνά δεν κατοχυρώνεται κανένα δικαίωμα σε άδεια ωράριο ή αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης, ακόμα και σε άδεια λοχείας. Ο πρόσφατος νόμος πλαίσιο, μάλιστα, έθεσε σαν ανώτατο χρονικό όριο για τη συμβάση στα 5 χρόνια, χωρίς τη δυνατότητα ο εργαζόμενος να μπορεί να διεκδικήσει το απολύτως δίκαιο, δηλαδή τη μονιμοποίησή του. Στη μεγάλη πλειοψηφία των πανεπιστημίων, υπηρεσίες όπως η φύλαξη, η σύντηση, η καθαριότητα και άλλες είναι παραδομένες στους εργολάβους, γεγονός που από τη μία διπλασιάζει το κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό και από την άλλη συρρυκνώνει όλο και περισσότερο τα μισθολογικά, ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα των εργολαβικών εργαζομένων. Για να καλυφθούν όπως οι ανάγκες, ανατίθενται πολλαπλά, παράλληλα, συχνά άσχετα μεταξύ τους καθήκοντας τους εργαζόμενους, μετακινούνται οι εργαζόμενοι από πόστο σε πόστο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ούτε η εργασιακή εμπειρία, ούτε το γνωστικό υποβαθρό τους. Οι διατάξεις αυτού του νομοσχεδίου με κορονίδα την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, μόνο χειρότερους μπορεί να κάνει τους ήδη χτυπημένους όρους εργασίας μας, τους όρους μόρφωσης των φοιτητών μας. Το δημόσιο πανεπιστήμιο, για να μπορεί να ανταγωνιστεί τα ιδιωτικά, θα γίνεται όλο και πιο ακριβό για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους, θα ενισχύει τους τομείς και τις λειτουργίες που του φέρνουν έσοδα, απαξιώνοντας τις όποιες παροχές έχουν απομείνει σήμερα. Για να είναι πιο ανταγωνιστικό, θα πρέπει να είναι πιο ανταγωνιστικοί και οι εργαζόμενοι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το περαιτέρω χτύπημα των δικαιωμάτων τους. Αυτό καταδεικνύει και η πείρα από την Κύπρο, στην οποία ομνύει η κυβέρνηση. Εκεί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια παρουσιάζουν μειωμένο, ακόμα και ελάχιστο σε σχέση με τις ανάγκες, διοικητικό προσωπικό πλήρους απασχόλησης, ανεπαρκείς υποδομές, εξοπλισμό, εργαστήρια. Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμα και ο αριθμός του προσωπικού σε ετήσια βάση καθορίζεται από τον αριθμό φοιτητών ανά έτος, ανάλογα δηλαδή με τα έσοδα από τα δίδακτρα. Αντίστοιχη κατάσταση και στα σκανδιναβικά πανεπιστήμια, όπως το Πολυτεχνείο της Δανίας, το οποίο ανακοίνωσε πρωτοβουλίες για τη μείωση του κόστους με μείωση σε εργασίες συντήρησης και μειώσεις προσωπικού, αλλά και πάγωμα προσλήψεων για να αντιμετωπίσει το έλλειμμα στον προϋπολογισμό.
Όπως ήταν αναμενόμενο, δεν υπάρχει ούτε μία διάταξη στα 170 άρθρα για τα δημόσια πανεπιστήμια που να αφορά στις ανάγκες των εργαζομένων και των φοιτητών, καμία αναφορά σε μαζικές προσλήψεις προσωπικού, σε μονιμοποίηση των συμβασιούχων, καμία αναφορά σε γενναία αύξηση του τακτικού προϋπολογισμού των δημόσιων πανεπιστημίων, ούτε κονδύλια για σύγχρονες ασφαλείς υποδομές, καμία αναφορά στην ενίσχυση της φοιτητικής μέρημνας. Απορρίπτουμε εξ ολοκλήρου το νομοσχέδιο, γιατί δεν έχει καμία σχέση με τα αιτήματά μας για αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν σύγχρονες σπουδές, για γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τα πανεπιστήμια, για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους συναδέλφους. Γιατί η εκπαίδευση για λίγους, για όσους έχουν να πληρώσουν, ανήκει σε προηγούμενους αιώνες. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι εν όψει της απορρόφησης και υπηρεσιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου στο Δημοκρήτου Πανεπιστήμιο, όπως προβλέπει το μέρος Α του νομοσχεδίου, και προκειμένου να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας των διοικητικών υπαλλήλων που υπηρετούν εκεί, έχουμε καταθέσει σχετικό υπόμνημα. Ευχαριστώ.